Στις εγκαταστάσεις του Λίντο για το πρωτάθλημα του δευτέρου ομίλου της Β' κατηγορίας, η νεανική δόξα υποδέχθηκε την Παλιανή, η οποία επίσης έχει πάρα πολλά νέα παιδιά στην σύνθεσή της. Πολλά γκολ σε αυτό το μάτς. Στο έκτο λεπτό, ωραία η παλιά του Βαρβεράκη. Δεξιά στον Μαμουλάκη, εκείνος έκανε την σέντρα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Παιδιαδιτάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και μέσα. Έδωσε προβάδισμα 1-0 στους γηπεδούχους. Στο ένατο λεπτό, ο Μανιουδάκης έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Παπασαρούχας είπε όχι, έδιωξε σε κόρνερ το πλασί του Μανιουδάκη. Το κόρνερ εκτελέστηκε, η μπάλα πέρασε και από κοντά ο Κοσμαδάκης, ήταν εκείνος με κεφαλιά, ισοφάρισε 1-1 πολύ νωρίς. Στο 15 ο Χνάρης εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά ο Βλαχάκης την έστειλε στα δίχτυα. Ξανά προβάδισμα για την ομάδα της Δόξας. Όμως οι πανηγυρισμοί δεν κράτησαν πολύ, καθώς το 19 εκπληκτική σέντρα σούτ από τον Σπινθουράκη, τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Παλιανής. Σοφάρισε 2-2 για τους φιλοξενούμενους. Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου η Παλιανή είχε πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα στο σκορ, με κορυφαία το δοκάρι στο 40 από τον Αλεξάκη. Στη συνέχεια ο Κοσμαδάκης έκανε την κεφαλιά, ο Παπατσαρούχας έδιωξε σε κόρνερ. Στο δεύτερο ημίχρονο μια διπλή ευκαιρία με Παιδιαδιτάκη και Βαρβεράκη για την Δόξα, απέκρουσε ο Ζαϊμάκης. Και στο 56 Βαρβεράκης έκανε τρομερή ενέργεια, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, έδωσε έτοιμο γκολ στον Κουρί από κοντά. Εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το Δόξα Παλιανή 3-2. Στη συνέχεια ο Παπατσαρούχας με εκπληκτική απόκρουση και το δοκάρι κράτησαν το 3-2. Στο 69 δόθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και κόκκινη στον Σπιθουράκη. Πολλές διαμαρτυρίες για αυτή την αυστηρή απόφαση του διαιτητή. Στο 80 ο Καβαλέρος έδωσε ύψος την μπάλα από δεξιά και ο Μαμουλάκης με κοντινή κεφαλιά σημείωσε το 4-2. Ο Μαμουλάκης ο κορυφαίος της Δόξας στο παιχνίδι. Λίγο πριν το τέλος ο Οικονομάκης μείωσε 4-3. Ήταν το τελικό σκορ. Όμως η πιο συγκινητική στιγμή ήταν μετά το φινάλε. Οι παίκτες της Δόξας έτρεξαν προς το σημείο που καθόταν ο ιδιοκτήτης του Λίντο, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη που περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του, και του αφιέρωσαν τη νίκη μέσα σε χειροκροτήματα. Πολύ συγκινητική στιγμή.